Επειδή τώρα μέσα στη Σαρακοστή είναι οι μέρες ευκαιρία για ταπείνωση, για αρετές, για συγχώρεση, να κάνουμε κάτι για το Θεό. Θα σας πω μια χασή ιστορία. Έτσι, απλή ιστορία. Όταν είχα πάει στο Άγιον Όρος, ζούσε ακόμα ο Γιώργος Χαραλάμπης στην Αγία Άννα. Εκεί λοιπόν ο Γιώργος Χαραλάμπης ήταν ένας από τους παπάδες που λειτουργούσαν στην Αγία Άννα. Εγώ το πρόλαβα γεροντάκι, μεγάλο έτσι. Σχεδόν παράλυτο έτσι, με ένα πίο καημένος, αργά. Όταν συζητούσα με τους άλλους πατέρες από τα άλλα τα κελιά, μου λέγαν «Α, ο Γιώργος Χαραλάμπης, άνθρωπος μεγάλης αγάπης και άνθρωπος μεγάλης συγχώρεσης, πολλές αρετές, δεν τσακώθηκε ποτέ με κανέναν». Του λέω μια μέρα, «Ρε Γιώργος Χαραλάμπη, λένε όλοι ότι εσύ δεν τσακώθηκες ποτέ με κανέναν». «Ναι, Χριστάκη, ναι, παιδάκι μου, ναι, ποτέ δεν τσακώθηκα». «Και πώς το πετύχαινες?» «Όταν, λέει, ερχόταν η ώρα να τσακωθώ, το είχα διαβάσει, λέει, κάπου, έλεγα, άστο μωρέ σήμερα, αύριο θα τσακωθώ μαζί του». Και το βράδυ έκανα προσευχή, λέει, για αυτόν, και την άλλη μέρα αντί να τσακωθώ πήγαινα και τον αγκάλιασα και τον φύλακα το χέρι και του έλεγα, «Αδερφέ μου, συγχώρα με, είχα κακό λογισμό για σένα». Προσπαθούσα τώρα να καταλάβω εγώ τι είναι αυτό που μου λέει. Λέω, πώς γίνεται αυτό τώρα? Κάποια μέρα λοιπόν τι μου συνέβη μαζί του. Είχε φύγει ο πάτερ που ήταν ο άλλος ο πάτερ εκεί και είχαμε μείνει εγώ με κάτι φίλους μου στο καλύβι για λίγες μέρες και εγώ θα έκανα και το μάγειρα, ξέρω λίγο, ασχολούμαι, χαζά πράγματα. Βλέπω κάτω στον κήπο κάτι ραδίκα, ωραία, όμορφα, ζωντανά. Λέω, πάω να μαζέψω ραδίκα να ευχαριστήσω τον παππού και τους υπόλοιπους να φάμε. Με βλέπει που πήγα να μαζέψω ραδίκια, πω, χαρές. Τα καθαρίζω καλά, τα πλένω καλά, πηγαίνω να τα βράσω. Ήρθε και αυτό σιγά σιγά με το πι, κατέβηκε. Εκεί που τα έβραζα, εγώ σκέφτηκα, επειδή ήταν άγρια, να τα χύσω 2-3 νερά για να ξεπικρίσουνε. Και μόλις χύνω το πρώτο νερό, χτυπάει μία τα πόδια του ο Παπαχαραλάμπης. Κάτι μουρμουράει και φεύγει. Γέροντα, τι έγινε, έκανα κάτι, άσε με. Και έφυγε. Τελειώνω, τα τιμάζω και το τραπέζι. Δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα, την τράπεζα. Πηγαίνω πάνω στο κελάκι μου. Ακούω έξω από το κελί με το πι να κάνει βόλτες, σιγά-σιγά. Βγαίνω, του λέω, παππού, τι έγινε? «Χριστάκι μου, έλα εδώ να σ' αγκαλιάσω, να σου φιλήσω το χέρι, να σου ζητήσω συγγνώμη». «Τι έγινε, ρε παππού?» «Να βρε, παιδάκι μου, κάτω έκανα ένα κακό λογισμό. Ήθελα το νερό το πικρό, γιατί έχω ζάχαρο, για να το πιω, για να πας και με βοηθήσει. Αλλά εγώ έκανα κακό λογισμό που το πέταξε. Συγγνώμη. Μου ζήτησε 10 φορές συγγνώμη. Το μεσημέρι που τρώγαμε, «Συγγνώμη στον παπά Χρήστο, συγγνώμη. Το βράδυ μετά την ακολουθία, «Συγγνώμη παπά Χρήστο, συγγνώμη. Την άλλη μέρα φεύγαμε. Βγήκε με 1000 ζόρια στην πόρτα και τι μου λέει? «Χριστάκι μου, παπά Χριστάκο μου, σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις για αυτό που σου έκανα χθες. Θέλω να μ' αγαπάς, δεν θέλω να έχεις κακή σκέψη». Και λέω, να πως νιώθουν τη συγγνώμη και τη συγχώρεση οι άγιοι. Οι άγιοι. Έτσι είναι. Άντε κι εμείς κάτι να κάνουμε από συγγνώμη και συγχώρεση. Κάτι να κάνουμε αυτήν τη Σαρακοστή.